ελληνικός χώρος έχει στο DNA του να αγωνίζεται διαρκώς με όχημα τις αρχές του και τις αξίες του. Αυτό θα κάνουμε για την ανατροπή της κοινωνίας. Δυνατή. Μάχη. Δυνατή μάχη. Του δίνουμε συνέχεια. Να τα γέρα. Να τα. Θα φύγει δεξιά. Όχι να. Θα φύγει δεξιά. Αλέξη, κάνω εδώ. Ναι, καλή μου. Να είσαι καλά. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά. Και κυρίως να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα, την ακρίβεια, το εισόδημα, τον κόσμο που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και πέσει η αγοραστική δύναμη του ανθρώπου. Αυτό είναι το βασικό. Μετά το σούπερ μάρκετ δεν μένει δύναμη. Από ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι κέντρο αποκατάστασης, το μόνο δημόσιο. Ναι. Πρέπει να έρθει και να δεσμευτούμε ότι αυτό θα το κρατήσουμε. Είναι κέντρο αποκατάστασης σε ένα πύρο. Και γύρω-γύρω έχουμε γεμάτα ιδιωτικά. Καταρρέει. Εθνικό κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνδεδεμένο με το ΚΑΤ, απλά είναι το κέντρο αυτό χρήζει άλλης αντιμετώπισης. Δεν είναι απλά ένα νοσοκομείο. Είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. 120 κλίνες θεωρητικά με 3.500 ιδιωτικές. Όχι μόνο δεν παρετούμαστε, όχι μόνο δεν βάζουμε κάτω, αλλά θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τελευταίο το χερόλεπτο για να δώσουμε τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να είναι όχι η αστυνομία. Μας έχει πάει η ακρίβεια. Φέτος κλείσαμε τα ψυγεία, δεν βάλαμε λόγω ρεύματος. Φάρμακα έχουμε πια. Έχουμε θέματα. Έχουμε λήψεις. Ό,τι και να πούμε είναι περιττό, αλλά λέμε φανταστικά. Δεν βγαίνει, τα σούπερ μάρκετ υπέροχα, όλα μια χαρά. Ο λογαριασμός της ζωής φανταστικός. Είμαι 40 χρόνια εδώ. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα μεγάλο. Σήμερα μια επιχείρηση δεν κλείνει από τα έσοδα, κλείνει από τα έξοδα. Με δύναμη, με δύναμη. Βρισκόμαστε στις επάλξεις όπως βλέπετε, όρθιοι, δυνατοί, γιατί έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη μάχη που αυτή τη φορά θα είναι και η τελική μάχη. Και θα είναι κρίσιμη όχι για το κόμμα μας, αλλά για το λαό μας. Σε αυτές τις κάλπες κρίνεται όχι τα κόμματα και τα πρόσωπα μόνο, αλλά και οι ζωές μας. Να δώσω μια απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Αν έχεις τα κότσια, πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και το δικό μας και το δικό σου πρόγραμμα. Μας είπανε προεκλογικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν έχει σχέδιο να αυξήσει τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα τέτοιο σχέδιο, ίσα ίσα. Έχει σχέδιο τη ρύθμιση των χρεών τους με διαγραφή μεγάλου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους και 120 δόσεις, όπως κάναμε το 2018. Και αυτοί που μας είπανε, την προπαγάνδα τους, ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αφήσανε ακάλυπτους όσους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες δεν έχουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές να είναι χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΕΟΠΗ. Πού μιλάμε για αύξηση φόρου στο πρόγραμμά μας? Σε μία μονάχα παράγραφο. Πού? Εκεί που μιλάμε όχι για φόρους, αλλά για έκτακτη φορολόγηση της εσχροκέρδειας. Ποιον? 8 μεγάλων επιχειρήσεων. Μείωση έμεσων φόρων, πάταξη της εσχροκέρδειας. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Ανάσα και προοπτική για τον ελεύθερο επαγγελματία και τον αγρότη και όχι αύξηση των εισφορών όπως η προπαγάνδα του καθεστωτικού μηχανισμού έχει διαδώσει το προηγούμενο διάστημα. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ρύθμιση των χρεών, η ρύθμιση της λειτουργίας των funds και την προστασία της πρώτης κατοικίας, δηλαδή η πρότασή μας για να μην ζήσουμε ένα τσουνάμι πληστηριασμών την επόμενη τετραετία, είναι demodé. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν είναι demodé η κοινωνική προστασία και είναι σύγχρονο πράγμα η λαϊλασία, είμαστε πολύ demodé. Αλλά είμαστε με την κοινωνική προστασία, είμαστε με την προστασία της πρώτης κατοικίας και αυτό είναι το κρίσιμο δίλημα για 700.000 νοικοκυριά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Λέμε λοιπόν σήμερα στους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, ενώστε τη δύναμή σας, τη φωνή σας στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ στις 25 του Ιούνιου.